Φίλοι και φίλες του Άπολα Σπορ, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας και στην προπόνηση της Ελευθερούπολης. Η Ελευθερούπολη, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο. Μετά τον προπονητή της ομάδας Πέτρο Αντωνίου, σειρά έχει ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, ο Άρης Ογκάνιας. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μας να δείτε την προπόνησή μας και να μάθετε λιγάκι κάποια πράγματα για την ομάδα μας. Έχω δει τη δουλειά σας το τελευταίο διάστημα και σας το είπα και πριν, ο κόπος σας είναι μεγάλος και δίνεται μεγάλο βήμα στο εραστηνικό ποδόσφαιρο να μάθουν όλες οι ομάδες και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όλες τις γωνιές της Αθήνας και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Άρη, η Ελευθερούπολη στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι? Προσπαθεί να το κάνει αυτό. Εγώ είμαι εδώ 6 χρόνια σαν τεχνικός διευθυντής. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι κατά κόρον από μικρούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έμπειροι και προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Υπάρχει ένα κράμα και χρόνο με το χρόνο αυτό προσπαθούμε να το μειώσουμε ώστε να είναι όσο περισσότερο νέοι ποδοσφαιριστές, αλλά και μεγάλης ηλικία που νιώθουν νέοι και έχουν διάθεση να κάνουν προπόνηση και να συμμετέχουν σε μια ομάδα σαν τη δικιά μας. Ωραία. Λοιπόν, πώς είδες τον όμιλο πρώτον? Κληρωθήκατε στο δεύτερο όμιλο, η άποψή σου? Κοιτάξτε να δείτε, λέγονται πολλά και λέγονται διάφορα. Η γνώμη μου είναι από την εμπειρία μου ότι όλα κρίνονται στο γήπεδο. Τώρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θεωρητικά έχουν κάποιο όνομα στην κατηγορία. Νομίζω ότι θα το δείξουν τα παιχνίδια της κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αν ήμασταν σε ένα πιο εύκολο ή σε έναν αδύναμο. Όλα θα κρυθούν και θα τα δούμε στην πορεία. Χρήζεις κάποιες ομάδες φαβορί? Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες στον όμιλο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, γιατί μετά το COVID και τις αλλαγές που γίνανε στις κατηγορίες, οι μισές ομάδες θεωρητικά λένε ότι πάνε για πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να πω, υπάρχουν κάποια ονόματα όπως η Τερψιθέα ή όπως η Κοψαχίλα που το τελευταίο διάστημα προσπαθεί, αλλά υπάρχουν και πολλές ομάδες που έχουν ανεβεί από τις πιο κάτω κατηγορίες, οι οποίες και αυτές είναι αξιόλογες και αυτές έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα κρυθούν στο γήπεδο. Ποιος θα είναι ο στόχος της Ελευθερούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Ο στόχος της Ελευθερούπολης, όπως και κάθε χρονιά, είναι να προσπαθήσει να έχει την υγεία που έχει σαν σωματείο, να τη βγάζει αυτή στο γήπεδο και να προσπαθεί να παίξει όσο πιο πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο. Θα κοιτάζει παιχνίδι με παιχνίδι να παίρνει την νίκη και να δίνουν οι παίκτες στο καλύτερό τους σε αυτό. Και στο τέλος θα γίνει το ταμείο και θα δούμε τι θέση είναι. Στη θέση του προπονητή, ένας νέος προπονητής που ήταν αρκετό διάστημα στον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Κοιτάξτε, ο κύριος Πέτρος Αντωνίου ήταν συνεργάτης του Βλάχου στον Απόλλωνα Χαλανδρίου σε ένα σωματείο εξαιρετικό, αλλά ταυτόχρονα ήταν και στην ΚΑΠΑ 18 της Ακαδημίας μας. Και στο project ήταν κάποτε ένας προπονητής μέσα από την Ακαδημία που γνωρίζει, την αγαπάει και ξέρει τα πάντα για τη λειτουργία της. Αν είχε τις ικανότητες και μπορούσε να πάρει αυτό το βάρος της πρώτης ομάδας, να το έκανε. Έτυχε να είναι ο κύριος Αντωνίου. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτόν. Έχει όλες τις δυνατότητες. Η ομάδα στηρίζει νέους προπονητές που έχουν διάθεση. Μάλλον όχι μόνο νέους, οποιουσδήποτε νιώθουν νέοι και θέλουν να προσφέρουν και έχουν διάθεση. Και πιστεύουμε ότι θα κάνει το ό,τι καλύτερο μπορεί για την ομάδα μας. Ωραία. Άρη, τώρα να σε ρωτήσω και για τις ακαδημίες της Ελευθερούπολης. Πόσα παιδιά απαριθμούν τα τμήματα υποδομής? Τελειώσαμε πέρσι την περίοδο πριν τον COVID γύρω στα 230 άτομα. Ήταν ιδιαίτερη περίοδος πέρσι με την καραντίνα. Ξαναρχίσαμε πάλι μετά. Περίπου ήρθε ένα ποσοστό γύρω στα 60-70%. Είναι αρχή ακόμα, αλλά φαίνεται ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ η καραντίνα και μέχρι στιγμής ήδη έχουμε φτάσει στα 200 και είναι 15 μέρες λειτουργίας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που μας εμπιστεύονται. Λειτουργεί η Ακαδημία σε άψογες συνθήκες. Η διοίκηση έχει δώσει πρώτα σε μένα πάντα με επίβλεψη τη λειτουργία της όλη της ομάδας από το ΚΑΠΑ 6 μέχρι το αντρικό.
Έχει 12 προπονητές, έχει από K6 μέχρι K18, έχει γιατρό, φυσιοθεραπευτή στο γήπεδο, προπονητή τερματοφυλάκων, γυμναστή στην πρώτη ομάδα. Είναι πλήρες όλο το κομμάτι της, αποδυτήρια σύγχρονα. Είμαστε, πιστεύω, σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Αθήνας. Και είναι οι συνθήκες τέτοιες που το κάθε γονέας μπορεί να εμπιστευτεί το παιδί του να το φέρει σε εμάς. Εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία της Ελευθερούπολης, πού μπορεί να απευθυνθεί? Θα απευθυνθεί στη γραμματεία μας και σε μένα, γιατί είμαι ο πρώτος συνδετικός κρίκος όλων των γονέων που έρχονται στην ομάδα. Θα τον ενημερώσουμε για τα πάντα. Εύκολα μπορεί να βρει τις πληροφορίες από το site της ομάδας και από το Facebook της ομάδας και το Instagram. Και μια καινούργια πλατφόρμα που ήδη έχουμε βάλει στην ομάδα μας θα μπορεί να μάθει πληροφορίες για μας. Άρη, θα θυμηθείς να μου αναφέρεις τα ονόματα, το προπονητικό team της Ακαδημίας? Ναι, το προπονητικό team από πάνω προς τα κάτω ξεκινάει με τον Πέτρο Αντωνίου στο αντρικό. Συνεργάτης του είναι ο Πάρης ο Πάτσιος. Προπονητής τερματοφυλάκων είναι ο Ζάχος ο Παναγιώτης. Φυσιοθεραπευτής της ομάδας είναι ο Στίμος ο Δημήτρης. Την ΚΑΠΑ 18 την έχει ο Πέτρος Αντωνίου μαζί με τον Σμαράιδε τον Σοκράτη. Το ΚΑΠΑ 16 το έχω εγώ μαζί με τον Κλεάνθη τον Πιλίντσι. Το ΚΑΠΑ 14 το έχει ο κύριος Μπαντές με τον κύριο Καρνή. Το ΚΑΠΑ 12 το έχει ο κύριος Καρνής, ο κύριος Μπαντές μαζί με τον κύριο Δημαρέλη Ζήση. Το ΚΑΠΑ 8 ο κύριος Κλεάνθης με τον κύριο Δημαρέλη. Και το ΚΑΠΑ 6 πάλι ο κύριος Κλεάνθης, ο κύριος Πιλίντσι Κλεάνθης. Άρη, μπράβο, τα θυμάσαι. Ναι, θα θυμάμαι, γιατί είναι η καθημερινή μας συνεργάτης. Κάθε μέρα είμαστε στο γήπεδο, είμαστε μια ομάδα. Πρέπει να πω ότι μεγάλη δουλειά κάνει και η γραμματεία μας, η κυρία Μίνα Κοτρώνη. Ο φροντιστής μας είναι ο κύριος Γιάννης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, το μικρό του, το βοηθητό του τώρα ήρθε σε εμάς. Είμαστε ένα team που καθημερινά είμαστε στο γήπεδο και έτσι γνωριζόμαστε. Ωραία. Άρη, τώρα και τη δική σου γνώμη να δούμε. Ο κύριος Βασδέκης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Βασδέκης είναι ο φροντιστής μας. Ωραία. Τη γνώμη σου για τα καινούρια πρωταθλήματα, να δούμε πώς θα διεξαχθούν. Δεν θα έχουμε φιλάθλους. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιόμορφη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ να πορευτούν, γιατί οι αγώνες έχουν έξοδα. Διατητικό τρίο, παρατηρητή, γιατρό. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει σε όλα τα γήπεδα, να μπουν κάποιοι φιλάθλοι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τις ιδιότητες του κάθε γηπέδου, αλλά μόνο στο δικό μας που χωράει 4.000 ή 3.000 μπορεί να μπουν φιλάθλοι και να τηρήσουν τις προδιαγραφές που έχουν πει για τον COVID. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Νομίζω ότι όλοι έχουμε προσαρμοστεί. Νομίζω ότι όλοι θα τα καταφέρουμε. Θέλει όμως περισσότερη βοήθεια από την πολιτεία. Δείχνουν σημάδια ότι πάμε να βοηθήσουν την κατάσταση και το ασθενικό ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς η βοήθεια από εξωγενείς παράγοντες εκτός ομάδας έχουν εκλείψει. Χορηγοί, μάλλον αυτή την περίοδο, μάλλον εμείς θα τους χορηγούμε παρά αυτοί με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Το θέμα είναι ότι δείχνουν όλοι, αθλητές, διοίκηση και άνθρωποι, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, ότι ο αθλητισμός είναι διέξοδος και έρχονται στο γήπεδο να προσφέρουν. Ωραία. Άρη, κλείνοντας, μάλλον όχι, να σε ρωτήσω, πρώτη αγωνιστική ξεκινάτε με το Χαλκιδονικό. Δύο λόγια και για αυτό το παιχνίδι και για την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα πάντα... Η πρεμιέρα κρύβει πάντα δυσκολίες. Παίζουμε το Χαλκιδονικό και με όποια ομάδα και να παίζαμε, μη σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο. Θα είμαστε πάντα άριστοι στη φιλοξενία μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα θετικό ξεκίνημα, όπως σε όλα τα παιχνίδια. Ελπίζουμε να πάμε καλά. Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν κινδύνους. Δεν κρύβουμε ότι είμαστε μέσα στη διαδικασία της προετοιμασίας και είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι που πιστεύουμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όπως και σε κάθε παιχνίδι. Ωραία. Άρη, κλείνοντας, τι να περιμένουμε από την Ελευθερούπολη στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Κοιτάξτε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προσπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα της ομάδας μας, ώστε και αυτοί που εργάζονται και αυτοί που προπονούνται σε εμάς να νιώθουν ευχάριστα και να περνάνε όμορφα.
Το ίδιο θέλουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να περνάμε και στον κόσμο που έρχεται να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Θέλουμε σιγά σιγά να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Οι συνθήκες του γηπέδου μας είναι εκπληκτικές για να γίνει αυτό. Και πιστεύουμε ότι χρόνο-χρόνο με τη στήριξη της διοίκησης που είναι εκπληκτική και το δείχνει αυτό με τη σταθερότητά της πρώτα-πρώτα προς το πρόσωπό μου που είμαι ήδη 6 χρόνια, ότι βήμα-βήμα το υλοποιούμε και σιγά-σιγά θα το καταφέρουμε. Καλή σεζόν, με υγεία και κάθε επιτυχία στην Ελευθερούπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.